τους λογαριασμούς της αλληλεγγύης, το τωρινό αυτό όλο. Αυτό το εισφορά. Όλα αυτά είναι μια παραδοχή απόλυτης αποτυχίας του ελληνικού δημοσίου. Το να, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω καμία διαφωνία ότι όταν χρειάζεται να μαζέψεις φόρους, το να φορολογήσεις τα κινητά είναι μια πολύ προοδευτική κίνηση. Είναι, αλλά αν θέλεις, βεβαίως. Αλλά αν θέλεις να φορολογήσεις τα κινητά, πρέπει να φορολογήσεις τα κινητά. Άλλο αυτό και άλλο να βάζεις χαράση μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Γιατί ο λογαριασμός της ΔΕΗ πέφτει επί δικαίων και αδίκων. Καταρχήν ξεκινάει μια ολόκληρη διελκυστίδα μεταξύ νοικιαστών και ιδιοκτητών. Έτσι, το οποίο... Καλά, δεν νομίζω θα αμφισβητήσει κανένας ιδιοκτήτης ότι αυτό πρέπει να το πληρώσει. Αυτό νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι μόνο το μόνο ζήτημα. Το μόνο ζήτημα νύχια, όταν είναι ένας άνεργος και του έρχεται αυτό το χαράτσι, έτσι, ενώ. Και δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι είναι άνεργος και δεν θα ληφθεί υπόψη το ότι είναι άνεργος στο χαράτσι για τη ΔΕΗ. Όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα σοβαρό διαχωρισμό μεταξύ κατοικημένων σπιτιών και μη κατοικημένων σπιτιών, όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα διαχωρισμό σοβαρό μεταξύ επαγγελματικής στέγης και οικίας, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κράτος έχει πει ότι εγώ δεν μπορώ να φορολογώ τα κίνητα και γι' αυτό την τελευταία στιγμή θα κάνω μια επιδρομή, ένα γυρούσι μέσα από τη ΔΕΗ. Και βάζεις τη ΔΕΗ ουσιαστικά να παίζει το ρόλο της εφορίας, η οποία έχει αποτύχει στο ρόλο της... Άρα πληρώσουμε να πληρώσουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ των μέτρων παρτιζάνικου στυλ. Ναι. Δεν πιστεύω στο ότι ο καθένας πρέπει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να καταδικαστεί αυτή τη στιγμή αυτή η κίνηση και μικροοικονομικά και σε επίπεδο διοντολογίας, αλλά και μακροοικονομικά. Και θέλω εδώ να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Οικονομέα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τη γιαγιά μας, για τη θεία μας, για τον απλό άνθρωπο? Για τον κόσμο που ρωτάει, παράξω. Η εθνική στρατηγική, όπως την είπε, την παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών, είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως είπατε και εσείς. Και είναι σωστό, γιατί βλέπεις ότι πηγαίνουμε για την πτώχευση του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή για τη στάση πληρωμών, το οποίο σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα μπορεί να δανείζεται. Είναι αμφίβολο αν η κυρία Μέρκελ θα μπορέσει επάπειρο να περνάει αυτά τα πακέτα διάσωσης από την Ομοσπονδιακή της Βουλή. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο, αν δεν έχει τα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν θα μπορεί να πληρώνει τη σύνταξη της γιαγιάς του κυρίου Οικονομέα. Οπότε συμφωνώ με τον κύριο Βενιζέλο σε αυτό. Εκεί που διαφωνούμε, και διαφωνώ και με τον κύριο Φίλιν, είναι για το πώς το πετυχαίνεις αυτό. Ξέρετε, το κράτος μπορεί να ελέγξει τις δαπάνες του. Είναι στο χέρι του. Μπορεί να πει απολύω τους πανεπιστημιακούς σήμερα. Δεν το προτείνω, αλλά μπορεί να γίνει κιόλας, έτσι. Μπορεί να πει κλείνω το στρατό, κλείνω τα νοσοκομεία, μειώνω τις δαπάνες. Αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει το κράτος, είναι αυτό που λέμε στα οικονομικά, είναι ενδογενής μεταβλητή, είναι το έλλειμμα. Γιατί το έλλειμμα είναι δύο αριθμοί. Είναι τα έξοδα, οι δαπάνες, και είναι και τα έσοδα. Σε μια περίοδο ηφαισιακή, όταν μειώνεις τις δαπάνες, μειώνονται τα παράλληλα και τα έσοδα. Και αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Για να πωλήσεις υπαλλήλους, δεν είναι στο χέρι σου. Οπότε θέλω να καταλήξω εδώ. Έσοδα, γιατί θα σταματήσουν να αγοράζουν. Κύριε Γραμμέα, είδαμε τους ανθρώπους του Μπετσετάκη, αν δεν κάνω λάθος, στο ιδιωτικό τομέα. Ένα χρόνο τους βγάλει τους ανθρώπους. Και πραγματικά. Και δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή. Ξέρετε, να κάνω καμία παράθεση. Είμαστε οι μόνοι που βγάζουμε του ιδιωτικού τομέα απολυμμένους. Και δεν φωνάζουμε μόνο για του δημοσίου. Κάνετε πάρα πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από οι μεγάλες κρίσεις από το 29 μέχρι σήμερα μας έχουν διδάξει ένα πράγμα. Το πρώτο πράγμα που σπάει είναι το κοινό νόμισμα. Το 29 έσπασε ο κανόνας του χρυσού. Τώρα σπάει το ευρώ. Και το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια κρίση δημιουργεί συνθήκες εμφύλιου πολέμου, αλλά και γενικότερου πολέμου όλων εναντίον όλων. Η Γερμανία εναντίον των Ελλήνων, οι Έλληνες εναντίον των Γερμανών και ταυτόχρονα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εναντίον των δημόσιων υπάλληλων και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δυστυχώς αυτή την κρίση πανευρωπαϊκά αλλά και εντός της Ελλάδας είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει εδώ μία. Αν θέλετε, παραδοχή, την οποία θέλω να αμφισβητήσω. Η παραδοχή είναι ότι εάν μειωθούν κάποιες θέσεις στο δημόσιο τομέα, θα μειωθεί ο ρυθμός απόλυσης στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό μπορεί να ισχύει σε μια καλή περίοδο όπως τον Καναδά στη δεκαετία του 90 που μειώθηκε το δημόσιο. Θα εξοικονομήσει σε πόρους και θα τα διοχετεύσει στην Ελλάδα. Αλλά σε μια περίοδο ύφεσης. Μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Σε μια περίοδο ύφεσης. Παγκόσμιας, πανευρωπαϊκής και ελληνικής, η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, ανεξάρτητα από το αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν, αν τους συμπαθούμε ή όχι, σημαίνει μείωση της συνολικής ζήτησης και σημαίνει περισσότερες απολύσεις στο πετσετάκι, όχι λιγότερες. Αυτό είναι κάτι που. Κύριε Καθηγητά, ωραία τα λες στη θεωρία. Στην πράξη όμως δεν μας λες ποια είναι η λύση. Η λύση δεν μπορεί να είναι αυτή. Να πω και εγώ την άποψή μου και μετά να πει ο κ. Βαλή. Θα είναι πολύ σύντομο και θα την πείτε. Όχι, τη λύση, σύντομα. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι το πιο θλιβερό από όλα. Ότι η λύση δεν μπορεί να έρθει από την Αθήνα.
Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας. Δεν υπάρχει δημοσιονομική πολιτική, δεν υπάρχει φορολογική πολιτική. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποκατοχή. Άρα δυστυχώς είμαστε έρμεα των ξένων. Και ο λόγος που εγώ προσωπικά ασχολούμαι συνεχώς με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη είναι αυτός. Είναι ότι η τύχη μας είναι απόλυτα εγκλωβισμένη στην τύχη της Ευρώπης και δυστυχώς η Ευρώπη δεν κάνει αυτό το οποίο συμφέρει καν τη Γερμανία. Δηλαδή δεν είναι ότι τα συμφέροντά μας έρχονται κόντρα σε αυτά της κυρίας Μέρκελ και ο θάνατός μας είναι η ζωή της και το αντίθετο. Όλοι πηγαίνουμε για ένα κοινό πολύ κακό προδιαγεγραμμένο θάνατο. Κύριε Φίλιππα, ναι, νομίζω ότι.